Ένα νέο βίντεο στη Handbrand ξεκινάει. Καλησπέρα σε όλα τα δημιουργικά πλάσματα αυτού του καναλιού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις μηνυματάρες σας, τα σχόλιά σας, τα comment. Όλα αυτά μου δίνουν και εμένα δύναμη να συνεχίσουμε και να γίνουμε μια πολύ μεγάλη καναλάρα, όπως και είμαστε δηλαδή. Λοιπόν, σήμερα σας έχω και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Είναι ένας νέος έρωτας για μας. Ένα καινούριο ολόφρεσκο μοντέλο στη Handbrand. Μία ομορφιά που μόλις ήρθανε αυτά τα ωραία, τα κροκό αλιγκάτορ δέρματα, γυαλισμένα λίγο, δηλαδή γυαλίζουνε, καθίσαμε και σχεδιάσαμε και βασικά εγώ ποιο καινούριο μοντέλο θα ήθελα να δω με αυτά τα καινούρια eco δέρματα. Είναι σε κάτι χρωματάρες απίστευτες γυαλισμένες, είναι eco δέρμα αλιγκάτορ κροκό, που εννοείται κανένα ζωάκι δεν χρησιμοποιήθηκε από το εργαστήριό μας. Λοιπόν, αυτή η τσαντάρα που βλέπετε είναι ένα καινούριο μοντέλο που θέλω να μου γράψετε από κάτω λοιπόν ένα όνομα. Ούτε αυτό δεν έχω προλάβει να σας βρω το όνομα. Σκεφτήκαμε όμως μια φανταστική πλέξη, φτιάξαμε το ωραίο το κομμάτι. Δείτε λιγάκι εδώ, έχει και το άνοιγμά της με αυτόν τον τρόπο μέσα. Έχει εδώ στο πλάι και τα μεταλλικά της για να πιαστεί το χεράκι και εσείς έχετε να κάνετε ελάχιστα πράγματα. Είναι πολύ στα κάτι, θα έχετε να φτιάξετε μόνο λοιπόν το καλαθάκι εδώ όπως το βλέπετε και να φτάσουμε 15 εκατοστά ύψος, μετά ράβουμε το πάνω και είναι έτοιμη. Σχεδόν έτσι. Εντάξει, περίπου ρε παιδιά, περίπου. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τι υλικά χρησιμοποιούμε για αυτή την καινούρια τσάντα, το νέο έρωτα, προς το παρόν έτσι να το λέω. Και έχουμε μία βάση, το πάνω όπως εδώ το βλέπετε, δείτε λιγάκι πώς μαζεύει, έχει το μαγνητάκι μέσα, σε αυτό εδώ το σημείο για να κλείνει η τσάντα, έχει το χεράκι επάνω για να ξέρετε και τα θυλάκια για να πιαστεί το μακρύ χεράκι. Εσείς αποφασίζετε για το χεράκι. Υπάρχει μαζί και το ρυθμιζόμενο λουράκι που θα πιαστεί από το πλάι. Είναι, θα χρειαστούμε μάλλον, ένα πάτο 20x14 για αυτή τη τσάντα στο ίδιο χρώμα. Εδώ θα χρειαστούμε δύο κάπρι μετάλλικ, πολύ ωραίο νήμα. Κοιτάξτε πώς έχει ταιριάξει με το πράσινο το κροκό. Έχω τρελαθεί σας λέω. Φυσικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το κάπρι το απλό. Αυτό εδώ είναι το ίδιο ακριβώς όπως και η έτοιμη τσάντα είναι με το κάπρι. Εγώ θα σας πλέξω με το κάπρι μετάλλικ για να το πιάσουμε και αυτό σε ένα βίντεο και να το δούμε. Ακριβώς τα ίδια ανοίγματα, ακριβώς τα ίδια ύψη, ακριβώς η πλέξη ίδια, δεν έχει καμία διαφορά στο αποτέλεσμά του. Πάμε να δούμε τα βελονάκια που θα χρειαστούμε. Βασικά θα χρειαστούμε βελονάκι εργονομικό νούμερο 3 για τον πάτο, νούμερο 4 εργονομικό πάντα της Handbrand, γιατί δεν υπάρχουσαν και αυτά τα βελονάκια, το βλέπετε και εσείς στα βίντεο, ή 4 ή 4,5 ανάλογα πως πλέκετε, γιατί η πλέξη λίγο μαζεύει. Λίγο, μην φανταστείτε πολύ. Φυσικά μία φόδρα, διάλεξα εδώ μία luxury handbag, αυτές που έχει επάνω τις τσαντούλες, λίγο καμβά, μία κλωστή οπωσδήποτε, πολυεστερική νάιλον, οπωσδήποτε τη βελόνα μπετονιά, τα όπλα μας για το ράψιμο και το ένωμα, μάρκερ, μεζουρίτσα, ψαλιδάκια, καρφιτσούλες, όλα αυτά τα ωραία. Αυτά είναι όλα τελικά ρε παιδιά, πολλά είναι, δεν είναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην άκρη και πάμε για πρώτο να δούμε τα ανοίγματα για αυτή την τζαντάρα. Αυτή την τζαντάρα και όσο θα πλέκω σκεφτείτε όνομα, θέλω ένα εντυπωσιακό όνομα, θέλω ένα όνομα που να της ταιριάζει, ένα όνομα που να μην υπάρχει άλλο σαν γι' αυτό. Πολλά είπα, πάμε. Λοιπόν, αφήνω αυτά εδώ στην άκρη, ξεκινάμε και παίρνω το ένα νήμα μας εδώ. Βελονάκι νούμερο 3 για τον πάτο. Όπως ξέρετε τους περισσότερους πάτους, πριν ξεκινήσω τις σειρές με τα ανοίγματα, ξεκινάμε και κάνουμε μία σειρά με αλυσιδάκια. Να τα ανοίξουμε. Δείτε εδώ νηματάρα, δείτε μέσα σε αυτό το glitter πώς είναι το πράσινο. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο νήμα, σε αυτό το χρώμα ειδικά. Λοιπόν, πάμε. Από κάποιο σημείο του πάτου ξεκινάμε και κάνουμε τα πρώτα γαϊτανάκια μέσα στις τρυπούλες, ώστε να γίνουν η βάση για να ξεκινήσουμε τα ανοίγματα και το σώμα της τσάντας. Παίρνουμε νήμα, βγαίνουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, σε αυτή τη σειρά δεν έχουμε ανοίγματα, δεν έχουμε τίποτα. Σας παραπέμπω και σε προηγούμενά μου βίντεο να δείτε πώς κλείνουμε το νήμα. Προχωράμε μέχρι να ολοκληρώσουμε τον κύκλο, φτάνουμε εδώ, κόβουμε το νήμα μας σε αυτό το σημείο
και στερεώνουμε ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Εδώ. Πάμε να το δούμε. Σημαίνει ότι έχω κόψει το νήμα. Βλέπετε, έχω στερεώσει αυτό το σημείο και είναι ο πάτος έτοιμος για να δεχτεί τα ανοίγματα με το νήμα Metallic Capri. Οι σειρές εδώ και τα ανοίγματα θα είναι όλα στις γωνίες του πάτου. Όλες. Οι σειρές με ανοίγματα θα είναι 4. Πάμε λοιπόν να δούμε την πρώτη σειρά ανοιγμάτων και να δούμε τι κάνουμε. Αλλάζω βελονάκι, αφήνω λοιπόν το 3,5 στην άκρη. Θα ξεκινήσω με το 4 και αν δω ότι δεν είναι καλό στην πλέξη για μένα, θα πάρω και το 4,5 ανάλογα. Λοιπόν, ξεκινάμε από το κέντρο του πάτου εδώ. Παίρνουμε το νήμα μας, στερεώνουμε. Και πάμε. Η πρώτη σειρά ανοιγμάτων είναι από 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι. Δύο άριχτα λοιπόν σε κάθε θυλάκι. Στις γωνίες, παντού. Σε κάθε θυλάκι της πρώτης σειράς αυτής κάνουμε 2 άριχτα. Μπαίνουμε, πιάνουμε τη μία γραμμούλα από το θυλάκι και προχωράμε. Εγώ θα ολοκληρώσω αυτό το πρώτο κυκλική, την πρώτη κυκλική σειρά και θα πάμε μαζί στη δεύτερη σειρά ανοιγμάτων. Λοιπόν, έχω τελειώσει την πρώτη σειρά ανοιγμάτων και πάμε να δούμε πώς θα γίνεται το κλείσιμο, γιατί στις σειρές που θα κάνω αυξήσεις θα έχουμε και κλείσιμο σε κάθε σειρά. Θα βοηθήσει μετά την πλέξη να βγει μούρλια. Θα αφήσω εδώ το βελονάκι μου. Εδώ είναι το πρώτο μου θυλάκι, αυτό. Θα πιάσω το ένα του, το πίσω, το νεύρο του. Θα βάλω το θυλάκι, θα το κλείσω. Θα τραβήξω λίγο το νήμα μου και έτσι θα είναι πιο όμορφο το κλείσιμο και δεν θα δείχνει άσχημο. Θα σηκώσω ένα γαϊτανάκι και θα δουλέψω μέσα πάλι σε όλο το θυλάκι το άριχτο που πρέπει να κάνω. Σε δεύτερη σειρά έχουμε αυξήσεις μόνο στις γωνίες. Άρα εδώ έχω να κάνω ένα άριχτο. Στο επόμενο θυλάκι πάλι ένα άριχτο. Συνεχίζω έτσι με ένα άριχτο μέχρι να φτάσω στη γωνία. Εδώ. Χρειαζόμαστε τα 3 της γωνίας. 1, 2, 3. Βλέπετε, 3 θυλάκια έχει. Εδώ λοιπόν πάμε και ολοκληρώνουμε 2 άριχτα στο πρώτο θυλάκι της γωνίας. Μέσα στο ίδιο θυλάκι. 1 άριχτο στο δεύτερο θυλάκι της γωνίας. 2 άριχτα μαζί στο τρίτο θυλάκι της γωνίας. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι να επαναλάβουμε σε κάθε γωνία τις ίδιες αυξήσεις. Και αυτή είναι και η δεύτερη σειρά αυξήσεων στην τσάντα μας. Εδώ λοιπόν συνεχίζω τη δεύτερη σειρά ανοιγμάτων. Είναι όπως είπαμε ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Η κάθε γωνία έχει 2-1-2 σε κάθε γωνία. Πάλι κλείσιμο, μην το ξεχνάτε αυτό το κλείσιμο, θα με θυμηθείτε. Λοιπόν και η τρίτη σειρά ανοιγμάτων είναι επανάληψη της 2, ακριβώς ίδια. Θα φτιάξω λοιπόν και την τρίτη σειρά και πάμε μετά να σας δείξω την τέταρτη σειρά ανοιγμάτων. Πάμε λοιπόν να τελειώσουμε μαζί την τρίτη σειρά πια ανοιγμάτων. Έχω αφήσει εδώ το τελευταίο θυλάκι. Πάμε να κάνουμε πάλι κλείσιμο εδώ, αφήνουμε το θυλάκι μας. Το πρώτο θυλάκι είναι αυτό όλο για να το δείτε. Πιάνω το πίσω του νεύρο, πιάνω και το νηματάκι που είναι σε αναμονή εδώ από το θυλάκι. Κλείνουμε, σφίγγουμε και λίγο, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Και πάμε τώρα να κάνουμε την τέταρτη σειρά ανοιγμάτων. Δουλεύουμε εδώ με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Ξαναμπαίνω εδώ που έκανα το βουβό εννοείται, πιάνοντας όλο το θυλάκι.
Κάνουμε λοιπόν από ένα αρεχτό σε κάθε θυλάκι και σε κάθε γωνία, στο γωνιακό θυλάκι, θα βάλουμε 2 άρεχτα. Εδώ. Δείτε τι ωραία που στρώνει αυτό το νήμα, το κάπριτο metallic. Και τι ωραία που πλέκεται στο χέρι μου. Εδώ, να πιάσω το γωνιακό, θα βάλω εδώ λοιπόν. Μπορείτε να μετράτε και ποια είναι τα γωνιακά σας, μπορείτε να πάρετε αυτό ή αυτό. Θα διαλέξω εγώ το δεύτερο. Εδώ βάζω λοιπόν ένα. Και εδώ θα βάλω 2 άρεχτα. Και είναι και οι αυξήσεις της τέταρτης σειράς. Συνεχίζουμε με ένα άρεχτο σε κάθε θυλάκι. Επαναλαμβάνουμε πάλι 2 άρεχτα στην επόμενη γωνία, 2 άρεχτα εδώ και 2 άρεχτα εδώ και έχουμε ολοκληρώσει με αυτόν τον τρόπο την τέταρτη σειρά ανοιγμάτων. Τι ακόμα έχουμε να κάνουμε? Η πέμπτη σειρά χρειάζομαι να είναι από ένα άρεχτο χωρίς αυξήσεις και προσοχή. Τα θυλάκια μας θα πρέπει να είναι 108 συν 1. Στην ουσία θέλουμε να είναι πολλαπλάσιο του 3 συν 1. Αυτό θέλουμε. Που σημαίνει, θα σας δείξω στην επόμενη σειρά με τα άρρηκτα τι θα κάνουμε αν δεν σας βγούνε ακριβώς. Πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε την τέταρτη σειρά όπως σας την έδειξα με 2 άρρηκτα σε κάθε γωνία. Άλλη μία σειρά την πέμπτη μόνο με άρρηκτα και πάμε να δούμε όλα τα κολπάκια μετά μαζί. Και όμως τελειώσανε και οι 5 σειρές αυτές που θέλουμε στη βάση για να ξεκινήσουμε τώρα την πλέξη μας. Θέλω να επισημάνω άλλη μία φορά εδώ ότι θέλω να μετρήσετε σε αυτό το σημείο στην 5η σειρά ακριβώς τα θυλάκια που έχετε. Τι χρειαζόμαστε για να βγει η πλέξη μας αυτή όμορφη που βλέπετε εδώ? Θέλουμε ακριβώς να είναι τα θυλάκια πολλαπλάσιο του 3 συν 1. Εμένα εδώ έχουν βγει 108. Δηλαδή, κάνοντας και αυτό το τελευταίο εδώ, έχω 108 θυλάκια, αλλά χρειάζομαι άλλο ένα. Τι θα κάνω? Θα πάω και θα το προσθέσω εδώ στο τέλος. Που σημαίνει θα βάλω 2 θυλάκια εκεί. Μόνο και μόνο για να φτάσω τα 109 θυλάκια. Αν εσείς τώρα το κάνετε με κάποιο άλλο νήμα της Handybrand και αλλάξατε και λίγο τις αυξήσεις, αυτό που θέλω από σας είναι για να σας βγει αυτή η όμορφη πλέξη, να κάνετε τα θυλάκια να είναι πολλαπλάσιο του 3 συν 1. Προσθέτουμε 2. Ένα, αφαιρούμε, ξέρετε τώρα. Αυτά, πολύ απλά. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε λοιπόν τη σειρά εδώ και να το δούμε. Στο τελευταίο αυτό θυλάκι λοιπόν, κάνοντας και αυτό το άρεχτο που βλέπετε εδώ, έχω 108. Θέλω 109, άρα θα προσθέσω άλλο ένα στο ίδιο θυλάκι, εδώ, και έτσι θα έχω τα 109 που χρειάζομαι. Από εδώ και πέρα δεν θα κάνουμε κλείσιμο, η πλέξη μας θα προχωράει κυκλικά, όμορφα και ωραία. Πάμε να τη δούμε λοιπόν. Έχουμε εδώ το πρώτο θυλάκι. Στο πρώτο θυλάκι θα μπω κανονικά, εδώ. Θα ολοκληρώσω αυτό το πρώτο άρεχτο. Και πάμε τώρα από εδώ και πέρα να δείτε τι κάνουμε. Στο δεύτερο θυλάκι δεν θα μπω εδώ. Θα μπαίνω στο νεύρο, εδώ κάτω. Παίρνω, κλείνω και το δεύτερο μου άρεχτο. Έχω κάνει 2. Κάθε 2 θυλάκια λοιπόν, θα γυρνάω πίσω το βελονάκι μου στο πρώτο θυλάκι, κανονικά εκεί που μπήκα πριν. Θα παίρνω νήμα, θα το κρατάμε στο βελονάκι μας και θα πηγαίνουμε πια στο τρίτο θυλάκι. 1-2 στο τρίτο, μέσα στο νεύρο. Εδώ. Από εδώ και πέρα δουλεύουμε στο νεύρο. Βγαίνω, έχω 3 στο βελονάκι μου, χωρίς να πάρω νήμα. Το πρώτο θυλάκι το κλείνω μέσα στο δεύτερο, μένω με 2, παίρνω νήμα και κλείνω κανονικά το άρεχτό μου. Πάμε να το επαναλάβουμε αρκετές φορές να το δούμε. Έχω να κάνω αυτή τη στιγμή 2 άρεχτα. Δουλεύω εδώ, μέσα στο νεύρο, το πρώτο άρεχτο. Στο επόμενο θυλάκι μέσα στο νεύρο, το δεύτερο άρεχτο. Γυρνάω πίσω εδώ, στο ίδιο σημείο στο νεύρο που μπήκα, στο πρώτο αυτό άρεχτο που έπλεξα. Κρατάω το νήμα
Και πάω πια εδώ στο τρίτο άριχτο. Μέσα στον νεύρο πάντα. Βγαίνω με τρία θυλάκια. Το πρώτο θυλάκι το κλείνω με το δεύτερο. Μένω με δύο θυλάκια, παίρνω νήμα και κλείνω το άριχτό μου. Πάμε να το δούμε. Πάντα στον νεύρο δουλεύω τα δύο πρώτα άριχτα. Ένα. Δεύτερο άριχτο. Γυρνάω εδώ στο νεύρο και ξαναμπαίνω πίσω και παίρνω νήμα. Έχω δύο στο βελονάκι. Πάω εδώ στο πρώτο θυλάκι το άπλεχτο, το τρίτο ας το πούμε, για να βγει η πλέξη μας, μέσα στο νεύρο πάλι, παίρνω νήμα, έχω τρία, κλείνω το πρώτο αυτό θυλάκι χωρίς να πάρω νήμα, μένω δύο, τα κλείνω. Λοιπόν, έχω τελειώσει την πρώτη σειρά με την πλέξη μας και θέλω λίγο την προσοχή σας εδώ, όταν ξεκινάμε την καινούρια σειρά, να μην κάνετε κάποιο λαθάκι. Ναι, μία ωραία ιδέα που εγώ δεν το έκανα στην αρχή είναι στην αποκάτω σειρά να μου βάλετε το μάρκερ στο πρώτο σας εδώ θυλάκι για να ξέρετε πού τελειώνει και από πού ξεκινήσατε. Εγώ δεν το έβαλα, απλά σας δείχνω τι μπορείτε να κάνετε για να είστε σίγουροι. Για να τελειώσετε σωστά, θέλω να ξέρετε ότι θα πρέπει να έχετε, δείτε μου λιγάκι, 1, 2, 3 θυλάκια πριν το θυλάκι που έχουμε κάνει την πλέξη. 1, 2, 3 και στο τέταρτο έχουμε αυτό το ωραίο σχεδιάκι. Αυτή την τριπλέτα λοιπόν τη χρειαζόμαστε για να μας βγει το πρώτο σχέδιο της σειράς. Πάμε λοιπόν, η πλέξη μας αν έχετε παρακολουθήσει είναι διαγώνια. Γι' αυτό δουλεύουμε ένα θυλάκι πιο πριν για να γίνει διαγώνια η πλέξη μας. Άρα, το πρώτο πράγμα λοιπόν, μετρήστε μου, έχουμε εδώ που ξεκινάει η σειρά μας 1, 2, 3 θυλάκια πριν το σχέδιό μου. Έχουμε. Για πάμε λοιπόν να το κάνουμε. Μπαίνουμε πάντα στο νεύρο όπως είδαμε. Κάνουμε το πρώτο άριχτο στο πρώτο θυλάκι. Μπαίνουμε στο δεύτερο πάλι στο νεύρο και κάνουμε το επόμενο άριχτο. Γυρνάμε πίσω εκεί που κάναμε το πρώτο άριχτο αυτής της τριπλέτας και εδώ τώρα δουλεύουμε εδώ στο νεύρο, σε αυτό το σημείο. Μπαίνω στο τρίτο, κρατάω τα τρία,
χωρίς να πάρω νήμα, κλείνω το πρώτο μέσα στο δεύτερο, παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα δύο μαζί. Η καινούργια τριπλέτα ξεκινάει από το θυλάκι που είναι το σχέδιό μου στην κάτω σειρά. Εδώ λοιπόν. Το πρώτο άριχτο λοιπόν θα γίνει εδώ και ακολουθούμε κανονικά την πλέξη όπως τη μάθαμε. Στο δεύτερο άριχτο εδώ και το τρίτο γυρνάω πίσω, εδώ μέσα στο σχέδιό μου τώρα από εδώ και πέρα, στο σχέδιο που έχει από κάτω, βλέπετε, εδώ. Παίρνω νήμα, το κρατάω και πάω στο τρίτο θυλάκι της σειράς και ολοκληρώνω. Πάμε να το δούμε άλλη μία φορά, να δείτε τι ομορφιές θα φτιάξουμε. Η καινούργια τριπλέτα ξεκινάει από το θυλάκι που είναι εδώ το σχέδιό μου. Μπαίνω μέσα στον εύρο λοιπόν, ολοκληρώνω το πρώτο άριχτο, πάω στο δεύτερο, μέσα στον εύρο, δεύτερο άριχτο, γυρνάω πίσω, μπαίνω μέσα στο σχέδιό μου όπως βλέπετε, κρατάω και πάω στο τρίτο θυλάκι εδώ, πριν το καινούριο σχέδιο. Κλείνω και κάνω άριχτο. Με αυτόν τον τρόπο το σχέδιό μου βγαίνει λίγο διαγώνια. Αυτό που θέλουμε είναι να φτάσουμε το πλεχτό μας 15 εκατοστά ύψος. Δεν θα σας πω σειρές, γιατί στο δικό σας χέρι μπορεί να έχετε λίγο παραπάνω ύψος από μένα. Το λέω το 15 γιατί η βάση, η δερμάτινη εδώ, έχει αρκετό φάρδος για να φαίνεται αυτό το ωραίο το κροκό που έχει πάνω και φανταστείτε ότι η τελική τσάντα είναι 24 εκατοστά το ύψος της με 25. Που σημαίνει, αν κάνουμε εδώ τα 15, αυτό είναι 10 εκατοστά και είναι υπεραρκετή η αναλογία. Εγώ θέλω απλά να φτάσετε 15 εκατοστά ύψος λοιπόν και να φτιάξετε μία καλαθάρα σαν και αυτή εδώ. Να την. Να τη ομορφιά. Η πλέξη είναι εύκολη, μην τη φοβηθείτε. Λίγο μπορεί να σας πέδεψε ότι είναι λίγο σκούρο το χρώμα εδώ, αλλά το ήθελα τόσο πολύ να το δείτε αυτό το glitter το ωραίο με το κροκό το πράσινο. Δεν του τέριαζε κανένα άλλο, έτσι ένιωθα. Λοιπόν, τι έχουμε μετά να κάνουμε. Το επόμενό μας βήμα είναι μέσα σε αυτό το ωραίο καλάθι να μπει ο καμβάς και η φόδρα του. Φυσικά σας παραπέμπω στο βίντεο που θα δείτε και από κάτω στα σχόλια που έχουμε πώς φτιάχνουμε φόδρες, καλαθάκια και καμβά, αλλά σας έχω και έτοιμα εδώ τα κομμάτια του καμβά για να το δείτε και για να μην έχετε κάποια αμφιβολία. Ο καμβάς εδώ έχει κοπεί αναλογικά όπως πρέπει, είναι ένας από τους τρόπους που σας δείχνω και στο βίντεο, για να γίνει καλαθάκι, εδώ, μετράμε πάντα το περίμετρο από μέσα της τσάντας και τοποθετούμε μέσα ωραία τον καμβά, τον ράβουμε με το ίδιο το νήμα που χρειαζόμαστε. Εδώ είναι το δύσκολο και άχαρο κομμάτι μιας τσάντας. Το γνωρίζετε όλες όσοι φτιάχνετε τσάντα, το ξέρω. Το ισιώνουμε λίγο για να πέσει σωστά. Με το ίδιο το νήμα που πλέκαμε και τη βελόνα μπετονιά, θα πάρω λίγο νήμα για να το δείτε. Αν και όλα αυτά στο βίντεο ειλικρινά σας τα δείχνω πολύ αναλυτικά. Όντως το βίντεο είναι, το έχουμε, αλλά από εκεί και πέρα κάποια πράγματα εξελίσσουμε ανά καιρούς, που ό,τι καινούριο έχουμε καταλάβει και εμείς ότι μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο σε σχέση με το βίντεο με τις φόδρες, το δείχνουμε στα καινούργια βίντεο που ανεβάζουμε. Γιατί πάντα εφευρίσκεις καινούργια πράγματα. Αυτό το καμβά λοιπόν εδώ θα τον πιάσετε με το νήμα μέσα από μόνο του, θα τον ενώσετε εδώ πάνω και θα βάλετε μετά το υπόλοιπο κομμάτι της φόδρας. Τα πράγματα που έχουμε από εκεί και πέρα να κάνουμε είναι πολύ λίγα. Πανεύκολα. Όλα τα έχει επάνω ο νέος έρωτας της Χάντιμπρα. Όλα τα έχει επάνω. Λοιπόν, το επόμενό μας βήμα είναι να τοποθετήσουμε ωραία το δερμάτινό μας μέσα. Τώρα εγώ δεν έχω σωστά τον καμβά. Θα σας τον βγάλω λίγο για να σας το δείξω, γιατί δεν είναι στερεωμένος και θα με δυσκολέψει. Δείτε τι ωραίο καλαθάκι και στακάρει το πλεχτό τέλεια. Εδώ λοιπόν έχετε να βρείτε τη μέση, που καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ εύκολη σε αυτό το σημείο. Έχει τρυπούλες. Μπορεί να το στερεώσετε και με κάποια μάρκερ. Κάνουμε το ίδιο και από την άλλη πλευρά και αρχίζουμε και ενώνουμε από θυλάκι, από τη μέσα και τρυπούλα του δερμάτινου μέσα και αρχίζουμε και ενώνουμε γύρω μέχρι να φτάσουμε και να στερεώσουμε καλά το δερμάτινο μέρος αυτής της όμορφης τσάντας.
θα σας δείξω κάποιες μικρές λεπτομέρειες στην έτοιμη για να καταλάβετε τι γίνεται. Λοιπόν, το αφήνω στην άκρη γιατί πραγματικά μη σας πω αν έχετε διάθεση σε ένα απόγευμα την έχετε τελειώσει και την κρατάτε. Λοιπόν, εγώ εδώ έχω βάλει τη φόδρα με τέτοιο τρόπο που είχε καλύψει και έχει μπει λίγο πιο ψηλά. Δηλαδή, ενώ σας πρότεινα τη φόδρα να τη βάλετε πριν το δερμάτινο, αν έχετε έτσι την, πώς να το πω, το μεράκι, μπορείτε να κάνετε και κάτι άλλο. Να βάλετε πρώτα το δερμάτινο και να το ενώσετε και να πάτε να βάλετε μετά τη φόδρα για να πάει ακριβώς επάνω. Εδώ που έχετε ράψει το δερμάτινο. Δεν είναι απαραίτητο, ούτε θέλω να σας αγχώσω γι' αυτό. Δείτε εδώ η ένωση πως έχει γίνει πολύ ωραία. Έχουμε πάρει το κέντρο. Βλέπετε πόσο εύκολα μπαίνει και το χεράκι το ρυθμιζόμενο. Εσείς δεν έχετε να κάνετε τίποτε άλλο. Πραγματικά μια φανταστική τσάντα. Αν θελήσετε τώρα, μπορεί να κάνετε φόδρα φερμουάρ μέσα, αντί να έχετε μόνο το μαγνητάκι, γιατί είναι φανταστικό και αυτό το μαγνητάκι, και έχετε μία έτοιμη τσάντα, που θέλω να σας πω αυτή τη φορά τελικά το έχω κάνει ακόμα πιο σκληρά, για να έχει αυτό το στυλ το τετράγωνο. Δεν τη θέλαμε πουγγί, τη θέλαμε κάτι άλλο ρε παιδί μου, που δεν ξέρω και το όνομά της. Βρείτε μου όνομα ρε κορίτσια. Είμαι η Κατερίνα, είναι το νέο μοντέλο της Handybrand, ο έρωτας, ο μεγάλος, ο τρανός. Θα δείτε τα κίτα από κάτω σε κάτι χρωματάρες, σε κάτι νέα υλικά που έχουμε φέρει και περιμένω να δω τη δική σου όμορφη τσάντα και να πατήσει και το κουδουνάκι εδώ, ναι, για να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά, γεια σας!